Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή σύσκεψη, η οποία είναι μια πρωτοβουλία σωματείων, όπου την προηγούμενη περίοδο, από την πρώτη στιγμή, να το πούμε έτσι, από τη φάση της πανδημίας, ανέπτυξαν μια δράση με αγωνιστικές πρωτοβουλίες, με παρεμβάσεις χώρους δουλειάς στην εργοδοσία. Και σκοπός της απόψινής σύσκεψης, όπως συνεχίζουμε και αυτές τις μέρες μας, σήμερα είναι να συζητήσουμε ένα σχεδιασμό, ένα πλαίσιο πάλι στο οποίο θα αναπτύξουμε στην πορεία της σύσκεψης, να ανταλλάξουμε απόψεις, να καθορίσουμε ένα κοινό δρόμο, να το πούμε έτσι, πάλις και αγώνα μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Η επανάκαμψη της πανδημίας με τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων στην Ελλάδα είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο να μην τηρηθούν ιατρικά πρωτόκολλα στον κλάδο του τουρισμού, των μεταφορών, σε αεροπλάνα, καράβια, λεωφορεία, να μετατρέπονται σε υγειονομικές βόμβες στην ουσία λόγω του μεγάλου και συνεχιζόμενου συνωστισμού κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Προκειμένου το τουριστικό κεφάλαιο και οι μεγαλοξενοδόχοι, τα μεγάλα μονοπόλια, να το πούμε έτσι, του κλάδου, να συνεχίζουν να αυξάνουν τα κέρδη τους. Μέχρι και σήμερα η κυβέρνηση δεν έπαψε να κουνάει το δάχτυλο με αυστηρό τρόπο απέναντι σε εργαζόμενους και νεολαία, μιλώντας για προσωπική ευθύνη του καθενός για την εξάπλωση του κορονοϊού. Ακόμα και τώρα προσπαθεί να αποκρύψει τις τεράστιες ευθύνες που της αναλογούν, παίρνοντας μέτρα δήθεν προς όφελος του λαού. Από την πρώτη στιγμή έτρεξε να περάσει μέτρα που θα εξασφάλιζαν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων και της εργοδοσίας, όσο και αν τους κόστησε. Βέβαια, σε κυβέρνηση και εργοδοσία δεν κόστησε τίποτα. Οι εργαζόμενοι την πλήρωσαν την ύφη. Η τηλεργασία, η αναστολή συμβάσεων, η αναβολή καταβολής των δώρων, το πρόγραμμα συνεργασία, η αναβολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, οι απολύσεις είναι μέτρα που ξεκάθαρα στήριξαν την εργοδοσία. Μέτρα που πάρθηκαν μετά από την απέτηση των ίδιων των εργοδοτών. Πολλά από αυτά είναι χρόνιες απαιτήσεις ούτως ή άλλως του κεφαλαίου, που στόχο έχουν να μειώσουν το κόστος παραγωγής με ταυτόχρονο μείωση δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η κυβέρνηση αυτά τα ονομάζει μέτρα στήριξης. Όλοι καταλαβαίνουμε ποιον στηρίζει η κυβέρνηση και ποιον αφήνει στο έλεος των εξελίξεων. Να προσπαθεί να τα φέρει βόλτα με 500 ευρώ, που θα τα πάρει καθυστερημένα ή ένα ή και δύο μήνες. Ακούγεται πολύ πιασάρικο τα δις που έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση για να συνεχίσει να στηρίζει όσους πλήττονται από την πανδημία. Πού τα βρήκε? Από τη φορολογία που επέβαλαν στο λαό και την εργατική τάξη συνολικότερα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σημερινοί. Τα μοιράζει στους βιομηχάνους, στους τραπεζίτες, στους μεγαλοξενοδόχους. Στην ουσία, ο ίδιος εργαζόμενος επιδοτεί τη φτώχεια του, καθώς η κυβέρνηση φροντίζει, έχει φροντίσει μαζί με κόμματα της αντιπολίτευσης, να ψηφίσει και να εφαρμόσει όλα τα παραπάνω. Δεν διστάζουν να απειλούν με λουκέτο των επιχειρήσεων αν δεν λάβουν την απαιτούμενη στήριξη από το κράτος ή μεγαλοεργοδότες. Η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας χειροτερεύει, τα κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αυξάνονται, εφόσον ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων είναι συμβασιούχοι και οι συμβάσεις κάποιων έληξαν και άλλων θα λήξουν, χωρίς να ξέρει κανείς τι θα γίνει. Οι ελλείψεις σε εξοπλισμό, κρεβάτια ΜΕΘ, υποδομές παραμένουν όσο αυξάνονται τα κρούσματα, η ίδια κατάσταση και χειρότερη. Την ίδια στιγμή ετοιμαζόμαστε για μια νέα σχολική χρονιά με τεράστιους κινδύνους να παραμονεύουν μπροστά στο άνοιγμα των σχολείων, αφού η κυβέρνηση, όπως φαίνεται μέχρι τώρα, αδυνατεί να πάρει ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης και λύσης του προβλήματος. Αντί να προσλάβει δασκάλους και εκπαιδευτικούς, ώστε να μπουν, να το πούμε έτσι, σε κάθε αίθουσα το λιγότερο, το ανώτερο 15 μαθητές, και να προσλάβει εκπαιδευτικούς που αντί να τους προσλαμβάνει κάθε Οκτώβριο και να τους απολύει κάθε Ιούνιο, έτσι ώστε να κυλήσει μια σχολική χρονιά με τους όρους αυτούς που πρέπει και που θα επιτρέψει και θα καθιστά δυνατό τη διδασκαλία στα σχολεία χωρίς να αρρωστήσουν μαθητές. Λοιπόν, η κυβέρνηση συζητάει για το αν θα μοιράσει 2 ή 3 ή 5 μάσκες στους μαθητές φέτος και αν τα σχολεία θα ανοίξουν στις 2, στις 5, στις 10 ή στις 15 του μήνα. Όλο αυτό αναδεικνύει βέβαια ότι τα μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα για μια τέτοια σχολική χρονιά που συζητάμε. Λοιπόν, και ταυτόχρονα ξέρει και η ίδια ότι δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να λύσει το πρόβλημα. Την ίδια ώρα εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι οικογένειες, έτσι, που άνθρωποι τους απολύθηκαν από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, έχασαν το εισόδημά τους και κινδυνεύουν να τους κόψουν το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο, δεν ξέρουν πώς θα ζεσταθούν το χειμώνα. Ο έμφυα, το δάνειο σε κάποιες περιπτώσεις απλά μεταφέρθηκε, η πληρωμή τους, να το πούμε έτσι, αλλά ταυτόχρονα οι τόκοι να τρέχουν. Σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς, οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες. Ήδη μετράμε εκατοντάδες συναδέλφους ασθενείς από τον κορονοϊό σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στην πόλη μας και στην περιφέρεια. Λοιπόν, πολλά είναι τα παραδείγματα. Δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Είναι στην ΑΔΟΗ Θεσσαλονίκης, στο Παπαγεωργίου, στο Δήμο Καλαμαριάς, εκεί εργαζόμενοι όπου έχουν νοσήσει, σε εργοστάσιο τροφίμων στην Ορμήλια Χαλκιδικής, στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη.
στα εμπορικά καταστήματα Άττικα και βέβαια αυτή η λίστα δεν κλείνει. Μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους εφαρμόζονται αφού γίνει το κακό και αυτά με το σταγονόμετρο. Μόλις σήμερα πανηγύριζε για παράδειγμα η Αττικό Μετρό ότι πραγματοποιήθηκε τεστ σε όλους τους εργαζόμενους στην κατασκευή του μετρό και όλοι βγήκαν αρνητικοί. Κάτι το οποίο οι εργαζόμενοι εκεί και το Συνδικάτο των Οικοδόμων από την πρώτη στιγμή φώναζε και φωνάζει ότι τα τεστ αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη και να γίνονται επαναλαμβανόμενα ανατακτικά χρονικά διαστήματα, εφόσον είναι ένας χώρος με πολύ μεγάλο συγχρονισμό, όπου να φανταστείτε και κάτω στις ΣΤΟΕΣ που εργάζονται εκεί πέρα οι συνάδελφοι, ούτε επαρχής οξυγόνο υπάρχει, ούτε ανανεώνεται όπως θα έπρεπε. Σε πολλές περιπτώσεις η εργοδοσία δεν διστάζει να απειλήσει τους εργαζόμενους, προκειμένου κιόλας να αποκρύψουν κάποιο κρούσμα. Στην κυριολεξία οι εργοδότες έχουν εξασφαλώσει, καθώς σε πολλές περιπτώσεις με πρόσχημα την πανδημία εφαρμόζουν μονομερώς μέτρα που είναι σε βάρος των εργαζομένων, έτσι όπως τον κλάδο των επικοινωνιών, της πληροφορικής. Ακόμα και στις κατασκευές, έτσι ο κατασκευαστικός κολοσσός Άκτορας ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε μειώσεις μισθών άμεσα σε όλα τα έργα και έτσι και στο μετρό Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά συμβαίνουν βέβαια και με τη στήριξη της κυβέρνησης και την ανοχή του κρατικού μηχανισμού. Κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καθυστερήσεις οργανώνουν τα επόμενα βήματα στο εμπόριο ελπίδας και στην καλλιέργεια απατηλών προσδοκιών για μια φιλολαϊκή διέξοδο από τη νέα βαθιά κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχωρούν ολοταχώς μετά τη συμφωνία της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Συμφωνία προβάλλεται ως μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα και ως ιστορικό βήμα για μια πιο δυνατή και ενωμένη Ευρώπη. Ωστόσο, επίσημες δηλώσεις και σχετικές δημοσιογραφικές αναλύσεις αρκούν για να προσγειώσουν όσους αναμένουν πιστωτηρία τους από το νέο πακτολό του κοινοτικού χρήματος. Δωρεάν γεύμα δεν υπάρχει για κανέναν. Αυτή είναι η ουσία των κυβερνητικών δηλώσεων που δείχνουν ξεκάθαρα ποιος θα πληρώσει πάλι την ύφη για την ανάκαμψη των κερδών του κεφαλαίου. Η επίτευξη της συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής υπαγορεύτηκε από την πρόβλεψη για το βάθος της κρίσης και τη δυσκολία ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο 2021. Από την όξυνση του ανταγωνισμού και των απειλών, να το πούμε έτσι, κυρώσεων, κλιμάκωση του οικονομικού πολέμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη ΣΥΠΑ, αλλά και την Κίνα μετά τον Brexit. Εκεί που συμφωνούν όλα τα στρατόπεδα των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο ποια θα είναι πάλι τα θύματα για να υλοποιηθούν τα σχέδια ανάκαμψης κερδοφορίας του κεφαλαίου. Συμφωνούν να προσθεθούν νέα βάρη στους μισθωτούς, στους αυτοαπασχολούμενους, που ήδη υποφέρουν από την αντιλαϊκή πολιτική μνημονίου διαρκείας που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νέα δώρα που φέρνει το Ταμείο είναι μεταξύ άλλων η νέα αλυσίδα φόρων για τα πλαστικά απόβλητα, τον ψηφιακό φόρο, το διασυνοριακό μηχανισμό άνθρακα, έτσι. Η αποπληρωμή των νέων δανείων από το λαό, το οποίο φτάνει μόλις τα 12,5 δις. Η κατεδάφιση όσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων είχαν απομείνει με την προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης και του αμυγός κεφαλοποιητικού συστήματος που μετατρέπει την επικουρική σύνταξη σε ατομικό επενδυτικό προϊόν, σύμφωνα με το σχέδιο της Επιτροπής Πισαρίδη. Η επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Η παροχή κινήτρων αύξησης, λέει, του μεγέθους ορισμένων βιώσιμων επιχειρήσεων που θα αυξήσει την ανταγωνιστική πίεση και βέβαια θα επιβάλλει νέα λουκέτα για πολλές άλλες μικρές επιχειρήσεις. Το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων που θα αυξήσει κι άλλο την ανεργία, ακυρώνοντας κάθε δυνατότητα αξιοποίησης εγχώριων πηγών ενέργειας. Όλα αυτά ο Πρωθυπουργός της χώρας θα προσπαθήσει να μας το παρουσιάσει ως μέτρα στήριξης που τα κέρδισαν μετά από σκληρή διαπραγμάτευση μέσα σε λίγες μέρες, έτσι. Στις 12/9 στη ΔΕΘ. Εκεί θα είμαστε συνάδελφοι και συναντέλφισσες. Όχι για να το χειροκροτήσουμε, αυτό το έχουν αναλάβει άλλοι. Εμείς θα είμαστε εκεί απ' έξω για να διαδηλώνουμε. Συγκροτημένοι με τα πανό μας, τις σημαίες μας, έτσι, το κάθε σωματείο, παίρνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα περιφρούρησης, συγκρότησης, αλλά και όλα εκείνα τα μέτρα της υγείας για όσους θα συμμετέχουν, δηλαδή τηρώντας αποστάσεις, μάσκες κτλ. Έχουμε άλλωστε ανάλογη τέτοια εμπειρία όλο το προηγούμενο διάστημα. Με κορύφωση βέβαια και την εργατική πρωτομαγιά, όπου πολλοί δεν ήθελαν να γίνει, αλλά δεν τους πέρασε. Ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Έχουμε την πείρα του προηγούμενου διαστήματος, όπου μέσα σε συνθήκες δύσκολες, όπως αυτές της καραντίνας, δεν κατεβάσαμε ρολά στα σωματεία μας. Ίσα-ίσα που ήρθαμε ακόμα πιο κοντά με συναδέλφους μας, που αντιμετώπισαν προβλήματα, μπήκαμε σε χώρους δουλειάς, παίρνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία. Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις συνελεύσεις με σκοπό τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας να δοθούν σε όλους τους εργαζόμενους μέσα ατομικής προστασίας. Γίνανε στάσεις εργασίας ενάντια στην εργοδοτική αυτηρεσία. Παρεμβάσεις των σωματείων στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, στην τεχνική επιθεώρηση εργασίας για να πιέσουμε με αυτόν τον τρόπο τον κρατικό μηχανισμό. Πολλές και με επιτυχία ήταν οι δράσεις που αναπτύχθηκαν από τα σωματεία, με στόχο να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει και στα νοσοκομεία, στα σούπερ μάρκετ, στα εργοστάσια και το πιο σημαντικό να καταλάβει πως δεν είναι κανένας εργαζόμενος μόνος του. Συναδέλφες και συνάδελφοι, τα λέμε όλα αυτά για να καταλάβουμε όλη τη δύναμη που έχουμε και
τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν και πρέπει να παίξουν τα σωματεία στην οργάνωση του αγώνα της εργατικής τάξης για την ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, ακόμα και στις συνθήκες καραντίνας, απαγορεύσεων ή και όξυνση της κατάστασης από μεριάς του αντιπάλου. Η πείρα όλου του προηγούμενου διαστήματος πρέπει να αξιοποιηθεί από όλα τα σωματεία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Κάθε σωματείο θα πρέπει να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά και να έχει σχέδιο δράση για τον κλάδο, όπου με βάση αυτό θα πρέπει να ελέγχει τη δουλειά που γίνεται, να μπαίνει μπροστά στην οργάνωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων με στόχο τη διεύρυνση των δικαιωμάτων, την ανάκτηση των απολειών. Μπροστά σε όλο αυτόν τον αγώνα θα πρέπει να είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι μέλη του σωματείου, που θα το μετατρέψουν σε ένα μαζικό και ζωντανό φορέα, που θα έχει στόχο να μάθουν και να πιστούν όλοι οι εργαζόμενοι και κυρίως οι νέοι εργαζόμενοι για το ρόλο του και τη σημασία που έχει κάθε εργαζόμενος, κάθε εργαζόμενη να είναι μέλος σωματείου. Να μην αισθανθεί κανένας πως είναι μόνος του και να ξέρει πως υπάρχει ένα σωματείο δυνατό και διεκδικητικό. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερους χώρους εργασίας, να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση και επαφή με τον κάθε κλάδο, να γνωρίζουμε περισσότερους εργαζόμενους, να μπει και άλλος κόσμος σε κίνηση γύρω μας, γύρω από τη δράση του σωματείου. Δεν πρέπει να αφήνουμε χρόνο ανεκμετάλλευτο. Από αύριο κιόλας πρέπει να ξεκινήσουμε κάθε σωματείο την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου και τη συζήτηση βέβαια. Προτείνουμε λοιπόν για τις επόμενες μέρες να προγραμματιστεί μια μεγάλη ανοιχτή μαζική κινητοποίηση από όλα τα σωματεία στις 12.09 στη ΔΕΘ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός θα βγει από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ για να εξαγγείλει όλα αυτά τα μέτρα που λέει. Προτείνουμε αυτή η κινητοποίηση να γίνει στις 6.30 ώρα στην πλατεία της ΧΑΝΘ. Συζητώντας πάνω σε ένα διοικητικό πλαίσιο τις επόμενες μέρες και μέσα στα σωματεία μας, έτσι ώστε καμία απόλυση, καμία περιοχή εργασιακών δικαιωμάτων να μην περάσει από εδώ και πέρα. Τώρα δωρεάν παροχή μέσω προστασία για όλους τους εργαζόμενους στους τόπους δουλειάς με επιβολή όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στους εργαζόμενους, στην υγεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην εστίαση, στον τουρισμό, στο εμπόριο και σε κάθε μεγάλο χώρο δουλειάς, εργοστάσια, αποθήκες, εργοτάξια. Μαζικές προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και των επικουρικών στην υγεία. Να ανοίξουν όλα τα νοσοκομεία που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια στην πόλη μας, όπως το Λιμωδό και το Παναγία. Να υπάρξει σχέδιο επίταξης όλων των δομών ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας για να μπει σε εφαρμογή σε περίπτωση γιγάντους της πανδημίας. Κατεπίγουσες προσλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να αυξηθούν τα δρομολόγια και να μειωθεί ο συγχρονισμός με ταυτόχρονη μείωση στην πληρότητα των πλοίων των αεροπλάνων με παράλληλη μείωση της τιμής των εισιτηρίων. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, προτείνουμε για όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέραμε και για την πρόταση που κάνουμε για την κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσουμε να συγκροτηθεί μια οργανωτική επιτροπή με εκπροσώπους των σωματείων που θα αναλάβει, να το πούμε έτσι, άμεσα τα καθήκοντα, τα οργανωτικά και τα πρακτικά ζητήματα αυτής της κινητοποίησης. Ταυτόχρονα προτείνουμε να βγει ένα κοινό δελτίο τύπου που θα καλεί σε αυτή την κινητοποίηση και μια αφίσα των φορέων για την κινητοποίηση. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε σήμερα εδώ προτάσεις, σκέψεις για το πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Η κινητοποίηση στις 12 του μήνα για μας είναι μια αφετηρία. Θα πρέπει να δούμε το κάθε σωματείο σε κάθε κλάδο πώς ανάλογα με τα ιδιαίτερα ζητήματα που προκύπτουν και προβλήματα να πορευτεί αντίστοιχα όπως και το προηγούμενο διάστημα με αγωνιστικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις στον χώρο. Σας ευχαριστώ.